Να δούμε λίγο τα νούμερα τηλεθέας, γιατί εχθές ήταν από τις μοναδικές μέρες που ο Λιάκας ήταν πρώτος στην τηλεθέαση. Ναι, πρώτος ο Γιώργος Λιάκας, πολύ χαμηλά νούμερα για τη Φύση Κορδά. Για πάρα πάμε, πολύ χαμηλά. Για πάμε να δούμε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, για το δυναμικό κοινό μιλάμε πάντα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκα ήταν στην πρώτη θέση με 15,5%. Ναι. Στη δεύτερη θέση ήταν η Κατερίνα Καινούριου με 10,5%. Ναι. Στην τρίτη θέση ήταν η Ατέριαστη στο Sky με 10,3. Ναι. Και μετά ήταν η Face Κορδά στην τέταρτη θέση με 10,2, μόλις που πήγε στη βάση. Ναι. Πέμπτη θέση είναι το πρωινό του Star με 10,1. Μετά. Πόσο? 10,1. Ναι. Μετά έχουμε το πρωινό στην ΕΡ, το πρωί Ασεΐδων, 4,3. Ναι. Και το πρωινό Σουσού στο Open, 4,1. Τελευταίο το Open στο Open. Ναι, ναι, ναι. Στο Open και εκεί θα υπάρξουν αλλαγές. Πάμε να δούμε λίγο Open. Πάμε να δούμε λίγο το Open, γιατί εκεί πέρα θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές από ό,τι φαίνεται και σε θέματα διοίκησης. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θρίλερ με το τι θα γίνει με το σταθμό. Θρίλερ στην κυριολεξία. Με την ανησυχία των εργαζομένων να είναι στο full. Υπάρχει ανησυχία. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Θα έρθει καινούργιος ιδιοκτήτης. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα έρθει άλλος ιδιοκτήτης. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχει στο Open. Το θέμα όμως εδώ είναι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία από κάποιους που λένε ότι το Open θα μπορεί να ανταγωνιστεί το απέναντι κανάλια και ότι θα μπορεί να κάνει την προσπάθειά του επί ίσους όρους. Για να δούμε και το ευχόμαστε το καλύτερο για το Open.